Χίμη. Είναι δικηγόρος και μέλος ουσιαστικά του πρώην Ευρωκό. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, κυρία Βραχίμη. Ναι, πρώην μέλος, γιατί σε κάποιο στάδιο αποχωρήσαμε από το Ευρωκό. Είσαστε πρώην μέλος του πρώην Ευρωκό. Του πρώην Ευρωκό. Αποχωρήσαμε. Είχαμε δημιουργήσει το Ευρωκό με ένα συγκεκριμένο στόχο, ναι, και με λεπτομέρειες το πώς θα πρέπει να είναι οι επιλύσεις του Κυπριακού. Είμαστε μια ομάδα που είχαμε αποχωρήσει από το Δημοκρατικό Συναγερμό μετά την απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσει στην έγκριση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Κυρία Βραχίμη, ως αποτέλεσμα του δημιουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Κόμμα που στις πρώτες εκλογές πήραμε ένα περίπου 6%, λίγο κάτω από τις 6% και εκλέξαμε 3 βουλευτές. Κατά τη διάρκεια όμως αυτών των χρόνων και σε κάποιο στάδιο το Ευρωπαϊκό Κόμμα παρέκλεινε από τις αρχές μας και αποφάσισαν τότε να υποστηρίξουν υποψήφιο του συναγερμού για την Προεδρία του Κόμματος. Που ήταν ένας από τους λόγους που εμείς είχαμε φύγει και εξού και δεν ακολουθήσαμε πλέον αυτήν την πορεία. Εκείνο το ερώτημα που προκύπτει είναι, κυρία Βραχίμη, γιατί, για να έρθουμε έτσι και στο σήμερα και στην είδησή μας, απλώς να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κινήσατε αυτές τις διαδικασίες, τις νομικές, τότε όταν αποχωρήσατε, είσαστε και δικηγόρος, ώστε να γίνει έτσι ένας διαμοιρασμός των περιουσιακών στοιχείων του Ευρωκό και το κάνετε τώρα. Να σας πω, διότι τότε το Ευρωπαϊκό Κόμμα ήταν σε λειτουργία. Δεν είναι το θέμα να ζητήσουμε διάλυση και να αποφασιστούμε σύμφωνα με το καταστατικό πού θα πάει η περιουσία του κόμματος. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα της περιουσίας του κόμματος. Εκείνο το οποίο εμένα με προβληματίζει και πιστεύω ότι και το κράτος θα πρέπει να το προβληματίσει είναι ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα δικαιούνται δυνάμει του νόμου του 2012 και του 2015 να χρηματοδοτούνται από το κράτος για να αντιμετωπίζουν μέρος των εκλογικών και λειτουργικών τους δαπανών. Μάλιστα. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα, νομίζω λίγες μέρες πριν τη διάλυσή του, είχε τη χρηματοδότηση από το κράτος όσον αφορά το θέμα των λειτουργικών δαπανών και επίσης είχε πάρει και χρήματα για τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές. Ναι. Όταν όμως το κόμμα τέλος του Μάρτη διελύθη, δεν είναι θέμα ηθικής τάξης αυτά τα χρήματα να επανέλθουν πίσω στα ταμεία του κράτους. Δεν μπορώ να κρατώ τα χρήματα όταν διαλύθηκα πλέον. Υπάρχει, αυτό δεν ξέρω, είσαστε και νομικός, μπορείτε να μας βοηθήσετε και εμάς. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, ο οποίος πλέον εκπροσωπεί την αλληλεγγύη βέβαια, αλλά υπάρχει μια έδρα ακόμα στην Βουλή. Αυτή η έδρα και αυτός ο βουλευτής πλέον που έχει πάει στην αλληλεγγύη, θεωρούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο βουλευτής πρέπει να πάρει και αυτό που δικαιούται το Ευρωκό, αφού έχει μια έδρα. Είχε μια έδρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όπως. Διότι η δυνάμει του νόμου του 12 και του 15, το 175 του 12 και 171 του 15, δεν είναι οι βουλευτές που δικαιούνται την επιχορήγηση. Είναι τα κόμματα. Είναι το κόμμα το οποίο δικαιούται την επιχορήγηση. Και ενώ όσο πάβει πλέον να είναι κόμμα, εφόσον διελύσει. Όταν διαλυθεί το κόμμα δεν υπάρχει κόμμα. Θα μπορούσε δηλαδή, μας λέτε, να μην είναι αλληλεγγύη και να είναι Ευρωκό, να παραμείνει το κόμμα του Ευρωκό. Αν ήταν διαφορετικό, Αλλά δεν είναι Ευρωκό. Έπαψε να είναι Ευρωκό. Και κυρία Βραχίμη, αυτή την χορηγία την πήραν μετά, αφού διαλύθηκε. Όχι, λίγες μέρες πριν να διαλυθούν. Λίγες μέρες πριν την πήραν και εσείς θεωρείτε φυσικά. Τώρα νομικά αυτό. Είναι θέμα ηθική τάξη και νομικά. Και νομικά έχει, κατά τη δική μου την εισήγηση, έχει δικαίωμα το κράτος να ζητήσει τα χρήματα πίσω, τουλάχιστον αφαιρεθούν μόνο. Διότι έχει δώσει χρήματα για τις επικείμενες εκλογές για ένα κόμμα που λίγες μέρες μετά δεν υπάρχει. Και επίσης τα χρήματα δίνονται για λειτουργικά και να αντιμετωπίσουν και τα έξοδα των εκλογών. Και επιπλέον έξτρα λεφτά για τη συμμετοχή στις εκλογές. Συμμετοχή στις εκλογές δεν θα έχει το Ευρωκό. Το Ευρωκό διελύθηκε, άρα δεν έχει λειτουργικά έξοδα. Και δεν μπορεί να όλα αυτά τα χρήματα πάνε ουσιαστικά στην αλληλεγγύη όπου πλέον βρίσκεται ο κ. Δεν μπορεί να πάει στην αλληλεγγύη. Δεν μεταβιβάζονται. Δεν αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κόμμα να μεταβιβάσει. Αυτά είναι καθαρά χρήματα που έδωσε για ένα συγκεκριμένο σκοπό το κράτος. Και επομένως το κράτος θα πρέπει να επιληφθεί και ο Γενικός Ελεκτής να δουν τι θα κάνουν για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της περιουσίας, υπήρχε καταστατική πρόνοια
ότι σε περίπτωση διάλυσης τα 2/3 των εγγεγραμμένων μελών σε συνεδρία Παγκυπρίου Συνεδρίου αποφασίζουν τι θα γίνει με την περιουσία. Μάλιστα. Από ό,τι εγώ γνωρίζω και από ό,τι είδα και στις δημοσιεύσεις τους και από τις τηλεοράσεις, δεν υπήρξε απόφαση κατά τη διάρκεια που διελύσε το Ευρωπαϊκό Κόμμα οποιαδήποτε περιουσία του, αν υπάρχει, να πάει στην αλληλεγγύη. Όταν λέτε εγγεγραμμένων μελών, εννοείται των υφιστάμενων σήμερα. Υφιστάμενων, όχι... βέβαια. Ναι, ναι, των υφιστάμενων ωραία, μελών. Ναι. Έπρεπε μήπως να σας υπήρξε κάποια. Δεν ξέρουμε μελών. Και πόσα μέλη μείνανε, δηλαδή δεν ξέρουμε το ευρωκό μετά. Βεβαίω, εγώ έχω τη λίστα των μελών του κόμματος στο γραφείο μου. Ναι. Τα μέλη που ήταν τότε, που είμαστε όλοι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ λιγότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν έχει ακολουθηθεί η σωστή νομική διαδικασία για τίποτα. Για το θέμα των περιουσιακών στοιχείων, έχετε σκοπό έτσι να επικοινωνήσετε, έχετε έτσι δει δυσαρέσκεια και από άλλα μέλη και έχετε σκοπό... Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς, σε συνεννόηση και με άλλα μέλη, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι κάτι το οποίο... Εμάς, τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κόμματος, δεν μας αφήνουν περιθώρια. Επειδή δεν το είδαμε ευχαριστημένοι. Καθόλου να γίνεται. Ήτανε άλλες οι αρχές του κόμματος, βάσει άλλων θέσεων είχαμε δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Κόμμα, για να καταλήξει στη διάλυση, αφού ο κ. Σιλούρης είχε ενταχθεί. Ο κύριος Σιλούρης πήρε μόνος του την απόφαση, κύριε Αβραχήμη. Δεν έγιναν. Η αλήθεια είναι δεν το είδαμε να βγει προς τα έξω, αλλά δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε. Δεν βγήκε προς τα έξω και πάνω σε αυτό είναι που στηρίζουμε. Δεν έγινε τίποτα έτσι, προς τα έξω. Έπρεπε να είχε γίνει. Έχουμε το καταστατικό. Εμείς συντάξαμε το καταστατικό το οποίο ακόμα ισχύει. Υπάρχουν όλες οι πρόνοιες εκεί μέσα. Μάλιστα. Και ένα άλλο το οποίο θέλω να πω. Ναι. Επειδή είμαστε πολύ προσεκτικοί για θέματα περιουσιών και για θέματα επιχορηγήσεων. Ναι. Η απόφαση μας τότε με καταστατική, η καταστατική πρόνοια, λέει το εξής. Κάθε χρόνο οι λογαριασμοί πηγαίνουν και στο Γενικό Ελεγχτή της Δημοκρατίας, ο οποίος τις ελέγχει. Από ό,τι γνωρίζω, ποτέ δεν πήγανε λογαριασμοί στο Γενικό Ελεγχτή της Δημοκρατίας. Αυτά βεβαίως είναι θέματα καθαρά που αφορούν τα μέλη του κόμματος. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω σήμερα και κακίζω είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχορηγήσεις πήγανε στα ταμεία του Ευρωπαϊκού Κόμματος, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να πάνε και τουλάχιστον πρέπει να επιστραφούν. Οι επιχορηγήσεις γνωρίζετε το ποσό ακριβώς ποιο είναι για η έκτακτη χορηγία για τα λειτουργικά έξοδα? Πάλι εκείνο το οποίο είχα δει από την εφημερίδα ήταν 268.000. 268.000. Ναι, ότι πάλι και αυτό δεν το ξέρω. Ναι, από είναι πρώτη από ό,τι έχω δει από τις δημοσιεύσεις. Θα το δούμε. Κάπου είχα δει σήμερα ότι είναι 300.000, εν πάση περιπτώσει, και για τα δύο, και για τις εκλογές και για τη χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα. Εγώ εδώ είναι που στηρίζουμε. Είμαι δικηγόρος με 53 χρόνια θύρας και τουλάχιστον από νομικής πλευράς και αυτά που εκφράζω έχω την πεποίθηση ότι ανταποκρίνονται προς τις πρόνοιες του νόμου. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε και εμείς, κύριε Αβραχήμη, όσον και το θέμα που αφορά την έκτακτη χορηγία, που λήφθηκε λίγες μέρες πριν διαλυθεί το ευρωκό, και όσον αφορά και τα περιουσιακά, βέβαια, και το, για να δούμε και το αν τελικά, όντως, αν έχουμε εδώ και τον κύριο Σιλούρη, θα το ρωτήσουμε, αν αυτή η προσχώρηση στην αλληλεγγύη έγινε με τη σύμφωνο γνώμη όλων των μελών, ή αν είναι μια απόφαση που πάρθηκε από τον πρόεδρο. Και θα υπάρξει. Η διαφορά, ξέρετε, ποια είναι. Δεν υπάρχει θέμα προσχώρηση. Διελύθηκε το κόμμα. Δεν είναι αλληλεγγύη και Ευρωπαϊκό Κόμμα. Δεν υφίσταται το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Αυτό που ακούσαμε εμείς είναι ότι διαλύθηκε ναι, και ακολούθως προσχώρησε. Δεν μπορεί να, όταν διαλύσεις κάτι, δεν το προσχωράς. Μπορεί να προσχωρήσανε τα άτομα. Άρα θα μπορούσε, λέτε, αλλά να όχι το συνενωθούν. Κόμμα. Βέβαια. Να γίνεται μια συγχώνευση αντί να προηγηθεί διάλυση. Ναι, εγώ νομίζω ότι γινόντουστες οι συνομιλίες να είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα και αλληλεγγύη. Εν τέλει δεν τα συμφωνήσανε, διελύθη το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Μάλιστα. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κόμματος εντάσσονται πλέον στην αλληλεγγύη. Δεν μπορεί να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Κόμμα που διαλύθηκε στην αλληλεγγύη. Κατανοητό. Κυρία Αβραχήμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα δούμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά.